Εκτόξευση των διεθνών τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ακολούθησε την ανακοίνωση της Κομισιόν για την υποβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Η τιμή του Brent εκτοξεύτηκε σήμερα κατά 4% στα 109,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 5% στα 106 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί τις εξελίξεις και η ελληνική αγορά, καθώς η χώρα μας εισάγει από τη Ρωσία το 25-29% των αναγκών της σε πετρέλαιο. Θα δούμε την αμόλυβδη βενζίνη, συγκρατημένα το λέω, να περνάει τουλάχιστον τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα και να περνάει τα 2 ευρώ και 40 λεπτά, ίσως και 2 ευρώ και 50 λεπτά στην υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικότερα στην νησιωτική Ελλάδα. Σήμερα η μέση τιμή της βενζίνης αγγίζει τα 2,113 ευρώ το λίτρο, σπάζοντας ένα ακόμα ιστορικό ρεκόρ έναντι των 2,11 ευρώ που είχε καταγραφεί στις 14 Μαρτίου. Επιλέγουμε τις μετακινήσεις πλέον. Πρωταθλήτρια είναι η περιοχή των Κυκλάδων, που οι τιμές της απλής αμόλυβδης φτάνουν έως και τα 2,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αθήνα τα 2,305 ευρώ το λίτρο και στη Θεσσαλονίκη πωλείται έως και 2,298 ευρώ το λίτρο, αυξάνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αν τα 40 ευρώ όταν παίρνει 120. Η τιμή του πετρελαίου αυξάνει το μεταφορικό κόστος αλλά και τις πρώτες ύλες. Έρευνα του ΙΟΒΕ δείχνει ότι οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας παρουσιάζονται απαισιόδοξοι για τους επόμενους μήνες. Το οικονομικό κλίμα έχει επιδεινωθεί σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, οι κατασκευές, η βιομηχανία αλλά και το λιανικό εμπόριο. Πιστεύω ότι έρχεται ένα πάρα πολύ δύσκολο εξάμεινο. Νομίζω ότι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν θα είναι βιώσιμο στο επόμενο εξάμεινο. Θα έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Η ακρίβεια σε ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα μειώνει και την κατανάλωση. Πολλά προβλήματα στην οικονομία, προβλήματα τριγύρω, πόλεμοι. Δεν είναι και τόσο εύκολο κάποιος να βγει να κάνει τα ψώνια του με τέτοια ψυχολογία. Τις επόμενες ημέρες η Ελστάτ θα ανακοινώσει τον πληθωρισμό Απριλίου, που δεν αποκλείεται να αγγίξει και διψήφια ποσοστά.